Enjoy yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Εντάξει, τώρα δεν είναι τυχαίο που το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε στη Λισαβόνα θα πάμε για φαγητό. Ένα μυστικό που δεν χορεύει. Θα πάμε σε ένα από τα πιο διάστημα εστιατόρια. Πες το πώς το λένε. Δεν μπορώ να το πω. Πες το. Με κορυδεύει γιατί δεν μπορώ να το πω. Πες το. Σε Ραμίγκο Ραμίρες. Μετά το φαγητό λοιπόν. Μετά τη μία θάλασσα που φάγαμε, εννοείς, δεν ήταν φαγητό αυτό. Εσύ αγαπητοί μία θάλασσα, τα τεράστιες γαρίδες. Θα πάμε στο... Castello de Zor. Στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Ο Γιωργάκης βρήκε τα σκούρα. Έλα Γιωργάκη, μπορείς. Η αλήθεια είναι ότι είναι γεμάτο ανηφόρους κατηφόρες. Το μόνο που με χαροποιεί είναι ότι όλες αυτές οι βασανιστικές ανηφόρες, όλος αυτός ο Γολγοθάς, σε λίγο θα είναι κατηφόρες. Φτάσαμε στο κάστρο και αυτή είναι άλλη μια διακριτική ουρίτσα που θα χρειαστεί να περιμένουμε. Α, να μια γνώριμη φατσούλα. Μπράβο Γιώργο. Καλώς σας περνάμε στη Λισαβόνα. Φτάσαμε στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Το Castello de Jorge. Το κάστρο μου δηλαδή. Το κάστρο του Γιώργου, το οποίο βέβαια υπάρχει από τον 11ο αιώνα εδώ πέρα. 11ο, ναι. Ήτανε παλάτι για τους βασιλιάδες. Μέχρι το 16ο που πέρασε στο στρατό. Γιατί η βασιλεία στην Πορτογαλία λέει πήγε στα χέρια της Ισπανίας. Δεν ξέρω αυτά τα βασιλικά, αλλά... Θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να είναι δικό μου αυτό το κάστρο. Όχι, δεν είσαι βασιλιάς, αγάπη μου, ήσουν βασιλιάς, ήμασταν αλλού. Έχεις δίκιο. Πάμε να ξερευνήσουμε το κάστρο τώρα. Δεν μου φέρεις παγωτό, μα το Θεό θα ανατινάξω την πόλη, Μα το Θεό, παγωτό θα μου φέρεις. Θα σου φέρω. Τι θες, σορμπέ θες. Παγωτό να είναι και ό,τι να είναι, σου λέω. Σοκολάτα. Άντε ρε σοβαρέψου, λόγος γάιδαρος. Σοκολάτα. Πού πάμε, Να δούμε καφέ. Πάμε να βρούμε καφέ και να φάμε κάτι. Τώρα θα επιχειρήσουμε να βγούμε στο τραμ 28. Βέβαια, έχει λίγο ουρίτσα. Και ειδού. Να το. Το είναι το ασανσέρ Elevator de San Justa. Κοινώς το ασανσέρ του Αγίου δεν ξέρω πάλι. Πώς το είπες ξανά αυτό το... De San Justa. Θα ανέβουμε πάνω για να δούμε πάλι θέα, μιας και η Πορτογαλία και βασικά η Λισαβόνα ενδείκνεται για πολλά σημεία. Πολλά σημεία. Πολλά σημεία με θέα. She's got a smile that it seems to me. Αυτό που δεν σκεφτήκαμε για το Elevator de San Justa που λέει και Βάσο είναι ότι έχει όλη αυτή την ώρα. Μπορεί να περιμέναμε πάρα πολύ ώρα αλλά τελικά ανταμυφθήκαμε.
tourist information. Μπορώ να σας βοηθήσω, παρακαλώ. Ναι, ψάχνω την αγορά Time Out, το Mercado Time Out, για να πάω να φάω. Άρα θα πάω μέσα και μετά βρίσκω το Mercado. Ναι, Mercado. Μέσα. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Ατραβέστε το σέντρι πριν. Δεν θέλω να βάλω ρούχα, να φάω. Να φάω, να φάω. Α, εκεί πάει. Από εδώ ή από εδώ. Από όπου θέλω. Μέσα από τα κτίρια μπαίνει. Φτάσαμε στο Mercado Time Out. Ξέρεις ότι το 70% του φελού στον κόσμο παράγεται εδώ στην Πορτογαλία? Στην Πορτογαλία επίσης, πέρα από τους φελούς, για πολλά χρόνια ασχολιόντουσαν με σαρδέλες. Με την κονσερβοποιία. Και μείνησαν τέχνη πλέον σήμερα. Και αφού δίπλα πήγαμε στο μαγαζί με τους φελούς, τώρα πάμε στο μαγαζί με τις σαρδέλες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει μείνει από αυτή την τέχνη. Και τι θα μείνει μετά που θα φύγουμε εμείς. Θα μέσα θα στο πάρουμε, μαγαζί. Να φάμε, θα πάρουμε. Βέβαια, αυτό είπα και εγώ. Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger to love. Από εδώ είναι η φίλη μας η Κλάουδια. How many things you have inside here? You know the number? It's around 600 different. 600. I just want it's you to pick one. Okay. Just one. You want me to show the cat? This one. Piri piri. Piri piri. It's the spicy from Africa. So spicy. You gotta touch your eyes and cross your teeth. Πήραμε λοιπόν τα διάσημα παστέ de Belém, αυτά τα ταρτάκια, τα παραδοσιακά. Πάμε να τα φάμε με τον Γιώργο στο στενάκι να δούμε αν αξίζουν. Για να δούμε τι λέει. Τραγανό, κρεμμόδες. Γεια σου Γιουργάκη. Έχουμε έρθει σε τόσα κάστρα στη Λισαβόνα. Έχουμε μάθει τόσες ιστορίες για υπότες. Είπα ότι θα γίνω και εγώ ένας υπότης. Πάω να κατακτήσω το κάστρο μου, Βασούλα. Looking for a stranger, looking for. Δεν φεύγω σου λέω. Θα φύγεις. Δεν φεύγω, θα κάτσω εδώ. Θα φύγεις σου είπα. Όχι. Θα φύγουμε. Εντάξει. Τα αποφάσισα, τελικά θα γυρίσω πίσω. Πάμε. Σε πάω στο Χονολουλού. Περάσαμε τέλεια. Άμα σου άρεσε αυτό το βίντεο και αυτή η περιπέτεια, κάνε subscribe και like.